Γεωργιάδη αναστατωθήκατε μάλλον από τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη λίστα Λαγκάρντ. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Δεν σας επιτρέπω. Άκουσα. Και είναι η τελευταία φορά. Εγώ ξέρετε. Το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος και μην απευθύνεστε στο Προεδρείο απειλητικά. Καθίστε κάτω, το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος και εν συνεχεία θα σας δώσω τον λόγο. Τον λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος. Καθίστε κάτω κύριε Σαμαρά, θα έχετε το λόγο μετά. Το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος. Καθίστε κάτω και μην απειλείτε το Προεδρείο. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Κύριε Μεϊμαράκη, κύριε Μεϊμαράκη. Κύριε Μεϊμαράκη, όταν προεδρεύατε, επιτρέπατε να συμβαίνει αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Έχει το λόγο ένας συνάδελφός σας, μέλος της κυβέρνησης επιπροσωπικού. Καθίστε κάτω. Αυτό που κάνετε είναι αντικοινοβουλευτικό. Κύριο Κατρούγκαλο, καθίστε κάτω. Επί του προσωπικού, τι λέτε κύριε. Έχω δώσει το λόγο στον κύριο Κατρούγκαλο. Αν θα βλέπατε κάτω τον κανονισμό, θα βλέπατε ότι... Είναι υπουργός κύριε. Επί του προσωπικού... Καθίστε κάτω. Βλέπω για συνενετική διάθεση καλά τα πάτε πάντως. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Όχι, ο κανονισμός κύριε Πρόεδρε επιτρέπει επί του προσωπικού και στα μέλη της κυβέρνησης, όχι μόνο στους βουλευτές. Ο κανονισμός είναι σαφής. Ο κανονισμός είναι σαφής. Όταν συκοφαντείται κάποιος πρέπει να έχει το δικαίωμα να απαντά. Και ο κανονισμός είναι σαφής. Και τα μέλη της κυβέρνησης μπορούν να πάρουν το λόγο επί προσωπικού. Καταρχάς, το αυτό που σας λέω εγώ που απευθύνετε δεν ξέρω πού, να το απευθύνετε εκτός αυτής της αιθούσης. Κατά δεύτερον, ένας άνθρωπος προσβλήθηκε και έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει την πραγματικότητα. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Κυρία Πρόεδρε, είναι δηλωτικό του πολιτικού ήθους της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας ότι θεώρησε αυτονόητο ότι μπορεί να απευθύνει συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον ενός μέλους της κυβέρνησης, χωρίς να έχει αυτό το δικαίωμα να απαντήσει.